Και πάλι στον Καραπιάλη, η σέντρα του Καραπιάλη μέσα στην περιοχή Τσαλουχίδη. Το σουτ και το γκολ, το 1-0. Στα πρώτα και ώρας λεπτά του αγώνα από τον Αλέκο Αλεξανδρή που πανηγυρίζει με έξαλλο τρόπο. Αλέκος Αλεξανδρής. Βλέπετε και πάλι η προσπάθεια από τον Τσαλουχίδη και τον Ιωαννίδη. Τελικά η μπάλα έφτασε στον Αλεξανδρή με γυριστό. Ολυμπιακός φρόντισε από το 15 εδώ με το θαυμάσιο γκολ του Αλεξανδρή. Τι θα γίνει εδώ πάλι, τέτα τέτ. Ο Γκόκιτς περνάει. Δεύτερη τρίπλα. Καθυστέρησε. Το στρώνει για τον Αλεξανδρή. Γκολ. Γκόκιτς κάνει την τρίπλα. Στρώνει για τον Αλεξανδρή. Το γυριστό με το αριστερό, η μπάλα σκάει κάτω. Κάνει τη σέντρα. Το γύρισμα. Γκολ. Εκπληκτικό γκολ. Εκπληκτικό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Κοιτάξτε, ακούστε. Θαυμάστε τι γίνεται στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ένα ηφαίστειο. Η σέντρα από τον Τζόρτζεβιτς. Το γύρισμα όπως έβλεπε πάνω στη φάση ακριβώς. Γκολ για highlights του Τσάβι Ουδρίγκ ασφαλώς. Δεν αφήνει κανένα περιθώριο. Γεωργάτος στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γιαννακόπουλος στην κεφαλιά Αλεξανδρής. Δύσκολο σουτ και γκολ. 3-1 για τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη. Το ανάποδο ψαλίδι του Αλέξη Αλεξανδρής στις καθυστερήσεις. Ο Ολυμπιακός σιγουρεύει τη νίκη του. Στο δεύτερο δοκάρι ο Αλεξανδρής. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Όπως ίσως μόνο αυτός ξέρει να πετυχαίνει. Πέρασε τον Χίπια, κάνει τη σέντρα. Προσπαθεί να γυρίσει ο Αλεξανδρής. Η μπάλα στα δίχτυα, ένα εκπληκτικό γκολ από τον Αλέκο Αλεξανδρή, ο οποίος στο 20 του δευτέρου μέρους φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Αξίζει να το δούμε ξανά. Κοιτάξτε πώς γύρισε με το δεξί, έστειλε την μπάλα στη γωνία του Φέστερφελτ. Ένα γκολ ποίημα. Ένα γκολ που λίγοι παίκτες Έλληνες έχουν την εντύπωση. Ο Γεωργάτος, ο σκόρερ του Ολυμπιακού, η μπάλα πέρασε και στα δίχτυα από τον Αλεξανδρή. Νομίζω από τον Αλεξανδρή, ναι, αυτός είναι. Ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει κεφάλι στο σκορ. Εδώ η σέντρα από τον Γεωργάτο. Μόνος ο Αλεξανδρής, χωρίς να πιέζεται από κανέναν. Το Μαυρογεννίδη προλαβαίνει, γυρίζει. Αλεξανδρής 3-1. Εντυπωσιακό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Στη σέντρα του Μαυρογεννίδη, δύσκολο γκολ. Ο Τζόρτζεβιτς με χώρο και τον Τζιοβάνι να βγαίνει στο πέναλτι μαζί με τον Αλεξανδρή. Σέντρα, ο Αλεξανδρής 3-0. Ο Τζόρτζεβιτς να βγάζει έξω. Τον Αλεξανδρή σε μια από τις αγαπημένες του κινήσεις να γυρίζει. Γιωργάτος προλαβαίνει, γυρίζει τη σέντρα. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Ο κόσμος που δεν θέλει και πολύ βέβαια να πανηγυρίσει ένα ακόμα γκολ. Άρχισε τον Μπαρτζόκα 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 38. Ο Νινιάδης στην κίνηση, ο Τζόρτζεβιτς βγάζει τη σέντρα και ο Αλέκος Αλεξανδρής πετυχαίνει ένα πανέμορφο γκολ πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά αγώνα στην Καλογρέζα. Αυτή τη φάση τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς, εξαιρετικό γυριστό σου του Αλεξανδρή. Γεμίζει στην αντίπαλη περιοχή, ανάποδο ψαλίδι, καταπληκτική σοφάριση από τον Αλεξανδρή. Ένα γκολ για Όσκαρ, ένα γκολ για Όσκαρ για την ισοφάριση του Αλέξη Αλεξανδρή. Επιτρέψτε μου, ένα καταπληκτικό γκολ. Είδε και πάλι σέντρα από τον Πατσατζόγλου. Καταπληκτική ενέργεια, δεν αφήνει περιθώρια αντίδραση στον Ναχιώτη. Η μπάλα στην αριστερή γωνία, βρίσκοντας ίσως και στο αριστερό δοκάρι. Η σοφάριση του Ολυμπιακού. Τελική ευθεία αυτού του πρώτου ημιχρόνου. Λίγο πριν, θα έλεγα, στον χαρακτηρισμό. Παλιά για τον Γιαννακόπουλο που φεύγει σαν τρένο από την δεξιά πλευρά. Η σέντρα, ο Αλεξανδρής, ανάποδο ψαλίδι. Ένα θεαματικότατο γκολ, κυρίες και κύριοι. Ο Αλεξανδρής λες και έχει κάνει συνδρομή εδώ και αρκετά χρόνια με αυτήν την θέση και κυρίως με αυτόν τον τρόπο που είναι ακόμη πιο εντυπωσιακός από τον γκολ που είχε πετύχει. Κόντρα στην ΑΕΚ. Ένα καταπληκτικό γκολ, ο Ταφαρέλ θεατής. Παρακολούθησε ανήμπορος να αντιδράσει την πορεία της μπάλας. Οι παίκτες του Ολυμπιακού δείχνουν να χαίρονται περισσότερο. Εσείς πραγματικά σίγουρα δεν θα κουραστούμε ποτέ να δούμε αυτήν την μαγική ενέργεια του Αλέξη Αλεξανδρή.